Κύριε Υπουργέ, 24 του μήνα αυτού λήγουν οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 12 εργαζομένων στη φύλαξη του Πανεπιστημίου Κρήτης. Για την ακρίβεια, είχαν παραταθεί μέχρι το Σεπτέμβριο μετά από ασφαλιστικά μέτρα που είχαν καταθέσει εργαζόμενοι στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου. Από το Μάιο του 2017, οπότε προσλήφθηκαν, έχουν συμπληρώσει συνολικά 4 χρόνια και 2 μήνες στην ίδια εργασία. Η τρέχουσα σύμβαση είχε υπογραφεί τον Ιούλιο του 2019 με προκήρυξη ΑΣΕΠ. Ο κίνδυνος λοιπόν να πεταχθούν στην ανεργία με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους και τις οικογένειές τους είναι ορατός, ορατότατος. Οι εργαζόμενοι εντωμεταξύ αυτοί καλύπτουν σημαντικές ανάγκες, πάγιες και διαρκείς όπως ακούγεται. Είναι λοιπόν κοινή διαπίστωση πως η παραμονή τους στις θέσεις εργασίας είναι απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών της φύλαξης των χώρων του Πανεπιστημίου, στην περιοχή των Βουτών όπου εδράζεται, μιλάμε για μια έκταση τώρα 300 στρέμματα, έτσι, και της Κνωσού, άλλα 30 στρέμματα, που υπάρχει εξοπλισμός, φυλάσσεται υλικό εξαιρετικά μεγάλης αξίας και σπουδαιότητας που απαιτεί ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, 24 ώρες φύλαξης δηλαδή. Αυτό αναγνωρίζεται και από την ίδια την πανεπιστημιακή κοινότητα, από φορείς του Ηρακλείου. Το ίδιο το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει πάρει σχετική απόφαση 21 Εβδόμου του 2021 που τάχθηκε ομόφωνα σε αυτό το δίκαιο αίτημα των φυλάκων του Πανεπιστημίου Κρήτης. Καταθέτω και στα πρακτικά την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εκτός όμως όλων των άλλων, υπάρχει και ένα επιπλέον ζήτημα. Απολύονται αυτοί οι εργαζόμενοι. Αν θα απολυθούν, που εμείς λέμε να μην απολυθούν, αντιθέτως, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μονιμοποιηθούν κιόλας. Τι γίνεται από εκεί και μετά? Πολύ φοβόμαστε ότι η απόλυσή τους θα σημάνει την παράδοση της φύλαξης σε επιχειρηματικά συμφέροντα. Την ιδιωτικοποίηση δηλαδή των υπηρεσιών φύλαξης, διότι πρέπει να φυλαχτούν τα πανεπιστήμια. Πώς θα φυλαχτούν όταν εσείς τους απολύετε? Άρα λοιπόν, πού το πάτε, στους εργολάβους, να γεμίσουν οι τσέπες των εργολάβων με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου και από τη στιγμή εκμετάλλευση των εργαζομένων, ενώ την ίδια στιγμή, σαφώς, με λιγότερα χρήματα θα μπορούσαν να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Παλιότερα γινόταν και κάποιες αναλογιστικές μελέτες, επειδή ξέρω ότι σας αρέσουν αυτές οι εκφράσεις αναλογιστικών μελετών κτλ. Υπήρχαν αναλογιστικές μελέτες που έδειχναν ότι το κόστος είναι πολύ μικρότερο αν προσλάβεις προσωπικό και μάλιστα μόνιμο, παρά να δώσεις σε μια ιδιωτική εταιρεία φύλαξης. Διότι οι απώλειες, καταρχήν και ως κόστος από τη μονιμοποίηση θα είναι μικρότερο, αλλά και οι απώλειες από τις καταστροφές θα είναι πολύ μικρότερες με αυτόν τον τρόπο. Για όλα λοιπόν τα παραπάνω θέλουμε να σας ρωτήσουμε, κύριε Υπουργέ, τι σκοπεύετε να κάνετε για την μονιμοποίηση του προσωπικού φύλαξης που για πολλά χρόνια προσφέρουν υπηρεσίες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 4 χρόνια όπως σας είπα, και καλύπτουν βασικές ανάγκες φύλαξης του Πανεπιστήμιου Κρήτης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Επίσης, σας ευχαριστώ για την κατανόηση σε σχέση με την αναβολή συζητήσεως της συγκεκριμένης ερωτήσεως. Λοιπόν, εδώ πέρα θέλω να θέσουμε τα νομικά στοιχεία. Αναφερόμαστε στο άρθρο 63 του νόμου 4430 του 2016, το οποίο έδωσε δυνατότητα σε όλες τις κεντρικές και αποκεντρωμένες και γενικά όλες τις υπηρεσίες των Υπουργείων, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και όλα όσα εποπτεύονται από τα Υπουργεία για τις ανάγκες καθαριότητας των κτηρίων της ευθύνης τους, καθώς και τις ανάγκες εστίασης, σύστησης και φύλαξής τους, είναι η περίπτωσή μας, να συνάπτουν ατομικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου έργου ως εξαιρετικές ρυθμίσεις. Μάλιστα, ορίστηκε ότι αυτές οι εξαιρετικές ρυθμίσεις μπορούν να εφαρμοστούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2019. Ακολούθως, το 2018, με τον νόμο 4574 της χρονιάς, ορίστηκε ότι οι ανωτέρω φορείς, με απόφαση του μονομελού συλλογικού οργάνου της διοίκησής τους, δύναται να παρατείνουν χρονικά τις ατομικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου που έχουν συναυθεί, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου. Βάσει αυτών των διατάξεων, λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Κρήτης
είχε συνάψει σύμβαση ΙΔΟΧ με προσωπικό 20 ατόμων για το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Το εν λόγω προσωπικό ετήθηκε και κέρδισε, όπως αναφέρεται ορθώς, την προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με την οποία το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι υποχρεωμένο να τις απασχολεί μέχρι την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων, τα οποία έχουν οριστεί να γίνουν, να εκδικαστούν εντός Σεπτεμβρίου του 2021. Τι μας ζητάτε τώρα? Μας ζητάτε ουσιαστικά να μετατρέψουμε τις συμβάσεις εργασίας με σχέση εργασία, τις συμβάσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Αυτό όμως που λέτε έρχεται σε ρητή αντίθεση με το άρθρο 103 του Συντάγματος της χώρας, στο οποίο οι νόμοι όλοι είναι υποχρεωμένοι να είναι προσαρμοσμένοι. Υπενθυμίζω ότι αναφέρεται ότι κανένας δεν μπορεί να διοριστεί υπάλληλος σε οργανική θέση που δεν είναι νομοθετημένη, οι εξαιρέσεις μπορεί να προβλέπονται με ειδικό νόμο, και παρακάτω αναφέρει απαγορεύεται η από τον νόμο μονιμοποίηση προσωπικού που υπάγεται στο πρώτο εδάφιο ή η μετατροπή των συμβάσεών του σε αορίστου χρόνου. Οι απαγορεύσεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και ως προς τους απασχολούμενους με σύμβαση έργου. Επομένως, σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο του Συντάγματος, οι συμβάσεις μεταξύ ιδρυμάτων και προσώπων που προσλαμβάνονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα δεν υποκρύπτουν ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, διότι δεν υποβάλλονται κατά την εκτέλεση του έργου τους σε ιδιαίτερη δέσμευση και εξάρτηση από τα ιδρύματα, ακόμη και αν καταρτιστούν κατ' επανάληψη. Θα συνεχίσω όμως τη δευτερολογία μου για να ολοκληρώσουμε την πλήρη εικόνα. Ευχαριστώ. Καταρχήν, κύριε Υπουργέ, δεν το ζητάμε απλά εμείς. Συμφωνούμε βέβαια. Το ζητάνε πρώτα απ' όλα οι ίδιοι εργαζόμενοι, έτσι. Το ζητούν δηλαδή να μην απολυθούν, να μην μπουν στη στρατιά των ανέργων και να μονιμοποιηθούν. Το ζητούν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Γιατί είπατε ότι το ζητάμε εμείς. Σωστό είναι, το ζητάμε και εμείς βέβαια, αλλά θέλω να πω ότι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, οι φορείς, η πανεπιστημιακή κοινότητα κτλ. Το ζητούν. Ένα δεύτερο. Επικαλεστήκατε και επικαλείστε συνεχώς και εσείς, όπως έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ προηγουμένως, όπως κάνουν όλα τα κόμματα, το άρθρο 103 του Συντάγματος. Το ζήτημα είναι στην αναθεώρηση όλοι μαζί. Δεν υιοθετήσατε την πρόταση του ΚΚΕ, η οποία είχε κατατεθεί εδώ μέσα, προκειμένου να καταργηθεί, να αρθεί το άρθρο 103 του Συντάγματος, που έβαζε τέτοιου είδους κολλήματα και εμπόδια για τη μονιμοποίηση των εργαζομένων. Γιατί δεν το κάνατε? Γιατί δεν το κάνατε? Το επικαλείστε ως ένα άρθρο του Συντάγματος που δεν μπορείτε να κάνετε βήμα μπροστά και να μονιμοποιήσετε τους εργαζόμενους, ή γιατί συμφωνείτε? Συμφωνείτε προφανώς, διότι το ψηφίσατε, ακυρώσατε, αναιρέσατε, δεν υιοθετήσατε μάλλον την πρόταση του ΚΚΕ. Το λέω για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, έτσι. Εγώ, είναι μια κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια λογική αυτή που έχει η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, έτσι. Να υπηρετηθούν δηλαδή διαχρονικά οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανακύκλωση της ανεργίας, να το πείτε, δεν κακό άλλωστε, που όμως οδηγεί σε ομοιρία τους εργαζόμενους, παραβιάζει το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, μπαίνει εμπόδιο για να καλυφθούν στο σύνολό τους οι ανάγκες τελέχωσης δομών και υπηρεσιών, όχι μόνο στα πανεπιστήμια, παντού, στα νοσοκομεία, στα σχολεία, στις δημόσιες υπηρεσίες και πάει λέγοντας. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά αντιφατικό από τη μία να μιλάει η κυβέρνηση για δήθεν ανομία στα πανεπιστήμια, δηλαδή το δικό σας επιχείρημα προσπαθώ τώρα να πω, και πάει λέγοντας, και από την άλλη να αποδυναμώνεται τη φύλαξη των πανεπιστημιακών χώρων. Άρα, άλλο πράγμα επιδιώκετε, κύριε Υπουργέ. Η αιμονή σας, η επιλογή σας να μην ανανεώσετε, εμείς λέμε μονιμοποίηση, αλλά καν να μην τις ανανεώσετε, είναι για να απαλλαγείτε από τους φύλακες των πανεπιστημίων, εκεί πάει η δουλειά, σχετίζεται με την εφαρμογή αντιδραστικών ρυθμίσεων για την ενίσχυση της ασφάλειας των πανεπιστημίων και της ακαδημαϊκής ελευθερίας, που περιλαμβάνει τη σύσταση ειδικής ομάδας προστασίας πανεπιστημιακού ιδρύματος, που θα αποτελείται από 1.000 αστυνομικούς που θα υπάγονται στην Ελλάδα.
Έτσι δεν είναι? Δηλαδή τι άλλη εξήγηση μπορεί να δώσει κάποιος? Τα δύο αυτά χρόνια, 2020-2021, αυτό που τρέχει δηλαδή, έχετε δώσει πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ, προσέξτε, πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ για προσλήψεις 1.500 ειδικών φρουρών, για 1.000 αστυνομικούς που θα στελεχώσουν την πανεπιστημιακή αστυνομία, για αναβάθμιση εξοπλισμού, για αγορά οχημάτων, για χημικά δακρυγόνα και πάει λέγοντας για να αναβαθμιστεί η ικανότητα της αστυνομίας στην καταστολή, που αυτός είναι ο ρόλος της. Βέβαια είναι τσαπακόπος, διότι η νόμη σας, αυτός ο νόμος Κεραμέως Χρυσοχοΐδη, θα μείνει έτσι κι αλλιώς στα χαρτιά, έχει μείνει δηλαδή, έχει καταπέσει στη συνείδηση της πανεπιστημιακής κοινότητας, του λαού κτλ. Αλλά υπάρχει και μια άλλη πλευρά. Το κάνετε σε συνθήκες πανδημίας, σε συνθήκες καραντίνας. Δηλαδή την ώρα που τα πανεπιστήμια παραμείνουν κλειστά εδώ και 1,5-2 χρόνια, η κυβέρνηση, αντί να ασχοληθεί με το πώς θα επιστρέψουν με ασφάλεια οι φοιτητές στα αμφιθέατρα, θα συνεχίσουν απρόσκοπτα το έργο τους κτλ., εσύ σχεδιάζετε πώς θα μπει η αστυνομία, με κάρτες εισόδου, κάμερες και πάει λέγοντας. Τα πανεπιστήμια ως πεδίο γνώσης και ελεύθερης έκφρασης δεν μπορεί να μετατρέπονται σε χώρους επιβολής νόμου και τάξης. Έτσι. Και πήρε βέβαια και ταυτή μας κάτι άλλο, δεν ξέρω αν ισχύει. Ας μας το επιβεβαιώσετε ή να μην το απορρίψετε και θα ολοκληρώσω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Σε συνεργασία μάλιστα με το ΙΠΕΘΑ, ζητάτε από φαντάρους να κάνουν αίτηση ώστε μετά τη θητεία τους να προσληφθούν στην πανεπιστημιακή αστυνομία. Θα λέγαμε ότι, εντάξει, αν ισχύει αυτό, έχει απογειωθεί η ξεφτύλα. Το καταλάβατε, αλλά σας ήρθε βαρύ. Λέω, πήρε ταυτή μας. Δεν λέω ότι το λέμε εμείς. Λέω, πήρε ταυτή μας ότι ετοιμάζεται η κυβέρνησή σας, εσείς, σε συνεργασία με το ΙΠΕΘΑ κτλ., να ζητήσετε από φαντάρους που ολοκληρώνουν τη θητεία τους κτλ. Και στα πλαίσια αντιμετώπισης της ανεργίας, να κάνουν αιτήσεις ώστε μετά τη θητεία τους να προσληφθούν στην πανεπιστημιακή αστυνομία. Θέλω να μας πείτε έτσι δύο λόγια σε σχέση με αυτό. Έτσι, είναι δικό σας θέμα. Το λογικό και αναγκαίο, κατά την άποψή μας και να κλείσω με αυτό, θα ήταν να ακούσει η κυβέρνηση τις αγωνίες χιλιάδων φοιτητών, των εργαζομένων, και να πέσει με τα μούτρα να εξασφαλίσει προϋποθέσεις και για τα πρωτόκολλα, τα υγειονομικά πρωτόκολλα, την ασφάλεια της εκπαιδευτικής και μορφωτικής λειτουργίας των πανεπιστημίων, να γίνουν οι απαραίτητες μόνιμες προσλήψεις προσωπικού και μεταξύ αυτών και των φυλάκων των πανεπιστημίων, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες φύλαξης των εγκαταστάσεων και των υποδομών. Αυτός είναι ο ρόλος σας ως υπουργός. Αυτό λοιπόν πρέπει να πράξετε προκειμένου να λύσετε αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ.